Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση αυτές τις 16 μέρες μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη είναι χιλιάδες λαός στους δρόμους. Δεν έχουν κουκουέ όμως όλοι. Κανένας, εμείς δεν βιαζόμαστε ούτε να αναδείξουμε το τι είναι ο άλλος, αλλά να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα λαϊκό κίνημα, ιδιαίτερα νεολαία, το οποίο έχει καταρρύψει το πολιτικό αφήγημα και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο αποδίδει ευθύνες σε αυτούς που κυβερνάν και κυβέρνησαν, το οποίο στρέφεται απέναντι σε ένα κράτος. Φταίνε εξίσου οι διπλανοί σας. Ακούστε, ενώ η Νέα Δημοκρατία, ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο, έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης στην εφαρμογή μιας πολιτικής που υλοποίησε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε τους σιδηροδρόμους, κατάτμισε τον ΟΣΕ, ιδιωτικοποίησε την εταιρεία, τον ξεγύμνωσε από προσωπικό, προχώρησε στην εννιαήμερη συνεχόμενη εργασία και άλλου τέτοιου είδους στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε ένα έγκλημα. Ο λαός που διαδηλώνει και είναι η πιο συγκλονιστική δημοσκόπηση δεν ανέχεται ένα κράτος το οποίο πληστηριάζει ηλεκτρονικά τα σπίτια του Κοσμάκη και δεσμεύει λογαριασμούς να μην μπορεί να διαχειρίζεται την κίνηση των τρένων. Καταλαβαίνει ότι αυτό το κράτος, αυτό το σύστημα είναι εχθρικό. Η προσπάθεια να μαυρίσουν αυτό το κίνημα θα αποτύχει των κατεστημένων μίντια και δημοσκόπων, λέω εγώ, και μιλάω για το μαύρο. Δεν υπάρχει μαύρο σε αυτό το κίνημα. Αυτό το κίνημα έχει πρόσωπο. Έχει νεολαία οργισμένη, νεολαία που καταλαβαίνει τι φταίει. Δεν υπάρχει πάνω και κάτω πλατεία στους χιλιάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία, δυστυχώς, μετά από ένα τέτοιο έγκλημα. Όσοι έχουν κατέβει στους δρόμους έχουν πολιτικό κυδεμόν αυτή τη στιγμή ή όχι, λέτε, έχουν κύριε Σοφιάν, έτοιμα. Έχουν κατέβει και αυθορμήτως. Έχουν έτοιμα. Έχουν έτοιμα. Αυτό εμείς πρέπει να μιλήσουμε. Να διαβάσουμε τα συνθήματα, να ακούσουμε τα αιτήματα και από εκεί να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα. Συγγνώμη, απάντησα. Ναι, αλλά ήταν να ολοκληρώσουμε. Να κάνω κι εγώ ένα σχολιασμό σε όλα αυτά που συζητάμε. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να διαμορφώνεται με βάση το τι θέλει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του λαού μας έχει βγάλει ένα συμπέρασμα. Αυτοί που κυβερνούν και κυβέρνησαν έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Αυτό το κράτος που κυβερνούν και κυβέρνησαν είναι εχθρικό για την καθημερινότητα του λαού μας. Έχει κινδύνους ο μη έλεγχος της αντίδρασης αυτής. Ακούστε. Δηλαδή μην φτάσουμε ότι ξέρετε κάτι. Όλοι είσαστε το ίδιο από κουκουέ μέχρι... Ο καθένας το αποδίδει έχουμε τις ευθύνες αυτό το ρωτάμε, στην πολιτική τερατογένεση. Ξαναλέω κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι εύκολο γιατί να τσουβαλιάσουμε. Αυτό δεν ξέρω ποιος το κάνει, αλλά δεν είναι εύκολο. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Η πραγματικότητα. Το ξέρετε. Η πραγματικότητα. Χήμα έχετε πέσει κι εσείς. Δεν έχετε χτυπηθεί. Πόσες φορές δεν έχετε χτυπηθεί κι εσείς. Δεν ξέρω. Σας έχετε χτυπηθεί επίθεση. Θυμάμαι κάποια στιγμή. Έχουμε πολλές φορές συγκρουστεί με τα μάτια. Το ξέρω. Ας μείνουμε στο βασικό. Αυτή τη στιγμή, 16 μέρες η Ελλάδα συγκλονίζεται από χιλιάδες διαδηλωτών. Αυτό δεν το έχουμε. Είναι κάτι καινούριο. Αυτές οι διαδηλώσεις έχουν αιτήματα, έχουν συνθήματα, έχουν πανό, έχουν στόχους. Ούτε μαυρίζονται, ούτε μπαίνουν στο κάθε εκλογικό. Είναι πολύ παμένοι στα ακουέ τώρα. Δεν είναι όλα αυθόρμητα. Το 2015 ήταν μεγάλο. Όχι, μην βγάζουμε την ουρά μας. Εγώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους κάει και από τις πρώτες μέρες. Το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους ήταν ρουσφέτη, κάει και αυτό. Βεβαίως υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Αυτό όμως είναι. Κύριε Σοφιανέ, συγγνώμη, αλλά σας ξαναλέω ότι η εκδοχή του ανθρώπινου λάθους, το να συγκεντρώσουμε δηλαδή όλη τη συζήτηση, όλη την προσοχή σε έναν άνθρωπο και μετά να πάμε να δούμε αυτός ο άνθρωπος μήπως ήταν ρουσφέτη του ένα ή του άλλου. Κύριε Σοφιανέ, όμως, από ό,τι βλέπουμε στις συγκεντρώσεις αυτές, οι συγκεντρώσεις αυτές δεν είναι και εντελώς αυθόρμητες. Υπάρχει και μια προσπάθεια καπελώματος από κόμματα, ανάμεσα στα οποία είναι και το δικό σας. Δεν κατάλαβα. Όχι, άλλο λέω. Καπέλομαι και πίστοση, κύριε Σοφιανέ. Δεν μπορώ να κάνω μια διαπίστωση. Οργανωτές. Φαντάζομαι ότι επιτρέπεται να κάνω μια διαπίστωση. Λέω ότι υπάρχουν και εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ είδα τουλάχιστον χθες τη συγκέντρωση χιλιάδες μέλη του ΚΚΕ. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι τιμή. Δεν το λέω ως κατηγορία. Αυτό δεν το κρύβουμε, κύριε Σοφιανέ. Δεν το λέω ως κατηγορία. Μην θυμόμαστε. Σαν τι το λέτε να το καταλάβω. Σαν τι το λέτε.
Μα γιατί επιχείρημα. Γιατί ενοχλείστε. Είναι επίσημα. Μα δεν ενοχλούμε. Είναι το αυτονόητο. Εμείς από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όλα τόσο. Μα από την πρώτη μέρα καλέσαμε. Δεν είναι όλα τόσο αυθόρμητο. Και ποιος είπε βεβαίως. Σας είπα εγώ την αυθόρμητο. Σας είπα εγώ την αυθόρμητο. Μα με συγχωρείτε. Σε όποια συζήτηση να αποδείξετε. Κάποιος τώρα δεν αλλάζει. Ότι υπάρχει απόπειρα καπελώματος κομματικού, κύριε Σοφιανέ. Αυτό είναι η δική σας ανάγνωση. Εμείς λέμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν καλέσαμε. Καλέσαμε. Είπε τα επιτέλους. Καλέσαμε. Μα την πρώτη στιγμή. Πού ζείτε, σε ποια χώρα ζείτε. Μίλησα εγώ για αυτόρμητο. Μίλησα εγώ για αυτόρμητο. Ποιο σας κοροϊδεύει. Αυτό σας κοροϊδεύει. Κύριε Γιάννη, υπάρχουν αυτόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις. Αυτά να τα πείτε αλλού. Υπάρχει κάλεσμα. Υπάρχει οργάνωση. Υπάρχει πάλι. Υπάρχουν συστήματα. Άλλο αν δεν σας αρέσουν. Άλλο αν δεν σας αρέσουν. Δεν είπα αυτό, κύριε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο είπα και διαστρεβλώνεται. Καλέσαμε. Καλέσαμε. Μα με συγχωρείς. Διαστρεβλώνεις αυτά που λέω και δεν με αφήνεις να μιλήσω. Καταρχήν δεν κατάλαβα τον Νικό. Δεν το κατάλαβα τον Νικό. Νοιζόμασταν και χθες. Από την πρώτη στιγμή καλέσαμε τον κόσμο να διαδηλώσει με συνθήματα, με αιτήματα, με πολιτική λογική. Εγώ λέω πρώτα, εγώ λέω πρώτα, θα βάλετε μια τελεία, θα βάλετε μια τελεία. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Όχι Νικό, όχι σε παρακαλώ. Η συμπεριφορά σου απέναντι στον καθένα της εκπομπής δεν είναι καλή.